Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Είμαστε εδώ στο γκαράζ. Έχουμε και την Έντα μας. Την αγαπημένη μας τη φίλη μας. Και λέμε εδώ τους μύθους μας. Πάμε πάλι σε έναν μύθο του Εσώπου και θα ταξιδέψουμε με το καράβι μας. Καράβι, οι μύθοι μας που μας ταξιδεύουν και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε. Η Μαρίγο και το σταμνί της. Ορίστε. Ήτανε που λέτε μια φορά μια κοπελιά που τη λέγαν Μαρίγο. Μια μέρα η μάνα της Μαρίγο τη φώναξε. Της έδωσε μια καρδάρα γεμάτη γάλα να πάει να το πουλήσει στην αγορά. Να το πουλήσει σε καλή τιμή, Μαρίγο! Το παίρνει η Μαρίγο το σταμνί της γεμάτο γάλα και στο δρόμο τραγουδούσε και μονολογούσε. Πρόβατα τα 500 γενίδια. Κάποια στιγμή σταμάτησε και άρχισε να μονολογεί. Αχ, θα πουλήσω το γάλα και με τα λεφτά που θα πάρω θα αγοράσω περίπου 100 αυγά. Από αυτά τα αυγά θα ξεπεταχτούν γύρω στα 60 κοτοπουλάκια. Θα ταΐζω πολύ καλά αυτά τα κοτοπουλάκια και σε λίγο καιρό θα γίνουν κάτι τεράστιες χοντρές κότες. Τότε θα πάω στην αγορά και θα πουλήσω τις μεγάλες κότες και θα πάρω πολλά πολλά λεφτά. Με τα λεφτά που θα πάρω από τις κότες θα αγοράσω ένα υπέροχο πανάκριβο φουστάνι. Τι χρώμα όμως θα το πάρω, το βρήκα! Θα του πάρω λαχανί με πορτοκαλί βούλες. Θα ζητήσουν να μουρέψουν κάτω κάτω και στολίσματα. Κούκλα Θάμη! Θα βάλω και μια κίτρινη κορδέλα στα μαλλιά για να ταιριάζει με το φουστάνι μου. Θα βγαίνω στην πλατεία και θα με θαυμάζουν όλα τα αγόρια. Κάποια θα με ζητήσουν και σιγά μου. Εκείνη την ώρα περνούσε από δίπλα της ένας ομπρελάς. Την άκουσε και κοντοστάθηκε και σκέφτηκε τι ανόητη κοπέλα, Εκείνη όμως νόμιζε ότι τη θαύμαζε ο ομπρελάς. Αυτός με κοιτάς. Είμαι σίγουρη ότι του έχω κάνει πολύ καλή εντύπωση. Τώρα βέβαια κάνει τον αδιάφορο, αλλά θα το δείξω εγώ. Θα το τραγουδήσω και θα το χορέψω για να τον εντυπωσιάσω ακόμα περισσότερο. Αυτά σκέφτηκε και άρχισε να χορεύει και να τραγουδά. Εγώ είμαι η βλάχα η εμορφή, η βλάχα η περιμένη, που έχει τα χίλια πρόβατα, τα 500 γέδια. Έφερε μια γυροβολιά τραγουδώντας και από συνεφιστικό. Να η καρδάρα κάτω, ω Θεέ μου τι έπαθε! Αχ, του γάλα, πού, πώς έγινε! Αχ, αναρωτήθηκε η Μαρίγο πώς έγινε! Χύθηκε του γάλα, τώρα πάει του γάλα! Πάνε τα αυγά! Πάνε οι κότες! Πάει το φουστάνι!
πώς θα του πω στη μάνα μου. Με αυτά παθαίνει όποιος δεν έχει μυαλό, της φώναξε ο Ομπρελάς και πρόσθεσε. Καλό είναι να ονειρευόμαστε, κοπέλα μου, όταν κοιμόμαστε. Όχι όταν δουλεύουμε. Και ύστερα συνέχισε το δρόμο του. Πάει κι ο γαμπρός. Στο ράφ θα μείνω. Είπε η Μαριγό. Πήρε την καρδάρα της και έτρεξε στη μάνα της κλαίγοντας. Έτσι είναι. Όταν δουλεύουμε πρέπει να δουλεύουμε, όχι να ονειρευόμαστε. Τα όνειρα είναι στον ύπνο μας. Και να τελειώσαμε το ταξίδι μας. Καραβί, μη θυμάς που μας ταξιδεύουν και στην αρχή μας πάνε και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε. Γεια σας!